Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Δημοτική Αρχή. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, νομίζω, της Δημοτικής Αρχής όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, έτσι ώστε η αντιδημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να βγει στον αέρα. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας μέσα σε εισαγωγικά τα μέτρα λοιπόν από τον Δήμαρχο, καταργήσαμε τα Δημοτικά Συμβούλια, του έδωσε ο νόμος τη δυνατότητα να γίνονται διαπεριφοράς ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Επέλεξε όλο το διάστημα λοιπόν των προηγούμενων τριών μηνών να γίνονται διαπεριφοράς, που σημαίνει με ένα απλό mail το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα θέματα τα οποία, τα άσχετα θέματα τα οποία ερχόντουσαν σε όλη αυτή την περίοδο. Ενώ η σύσσωμη αξιωματική αντιπολίτευση, δημοτική αντιπολίτευση, είχε προτείνει από την αρχή να μπουν ως προς συζήτηση τα 13 σημαντικά ζητήματα που βάλαμε για τη στήριξη των μικροεπιχειρηματιών και των πολιτών του Δήμου μας. Αυτό λοιπόν δεν κατέστη δυνατόν να γίνει έτσι και αλλιώς. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία να περνάνε ό,τι αυτοί θέλουν και όπως ακριβώς το θέλουν. Νομίζω ότι πραγματικά ο εμπεγμός του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Δημοτικών Συμβούλων που υπήρξε από τη Δημοτική Αρχή είναι κάτι το απερίγραπτο. Και συνέβη στο δικό μας Δήμο. Ξέρουμε ότι σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους, ίσως και σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους, γίνονται κανονικά τα Δημοτικά Συμβούλια πλέον και διαζώσεις με τα μέτρα προφύλαξης τα οποία οφείλουμε να πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια να σας πω ότι πριν από το πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε διαζώσεις στην αίθουσα του ΠΗ, που ήταν μια σωστή διαδικασία, λάβαμε όλα τα μέτρα, έγινε μια καλή συνεδρίαση και μάλλον αυτό πάλι φοβήθηκε ο Δήμαρχος, ότι εκεί στα διαζώσεις υπάρχει επιχειρηματολογία, υπάρχει η αντίδραση. Και βέβαια, για άλλη μία φορά, μετά το διαζώσεις, μας καλεί με τηλεδιάσκεψη. Στο προχθεσινό λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκινήσαμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη. Μέχρι τις 6.30 η ώρα, ακόμα δεν είχαμε κουβεντιάσει ούτε καν το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η κολυσιεργία, όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος πλέον θεωρούμε, εγώ έχω κάνει και ήδη και πρόταση μορφής, αν και δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, αλλά το έκανα όμως απέναντι στον Πρόεδρο. Νομίζω ότι έχουμε γανακτήσει όλοι πλέον με την διαδικασία και την ανεπάρκειά του να διαχειριστεί τα πολύ πολύ βασικά πράγματα, δηλαδή ενός Προέδρου που χρειάζεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά με το Δήμο μας. Αυτή τη στιγμή το πάρτι το οποίο γίνεται στο Δήμο με τις αναθέσεις των 25.000 βρήκε ένα πολύ δυνατό σύμμαχο και η Δημοτική Αρχή, τον κύριο Θεοδωρικάκου, ο οποίος τετραπλασίασε ουσιαστικά και τις αναθέσεις αυτές του Δήμου και τις έχει φτάσει σε 100.000. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα εδώ θα είναι, μάλλον το πάρτι το οποίο θα διεξαχθεί, θα είναι πολύ μεγάλο. Εγώ θέλω να τονίσω λοιπόν ότι ένα χρόνο Δημοτικής Αρχής από τον Μανώλη Τσέπελη υποτίθεται ότι θα εγκαινίαζε κολυβητήριο το Σεπτέμβριο, ούτε κολυβητήριο θα εγκαινιάσει, ούτε παιδικές χαρές, και αυτές οι οποίες γίνονται οφείλονται στην δουλειά που είχε κάνει και ο κύριος Δημαρχόπουλος, ο οποίος και αυτός καθυστέρησε πάρα πολύ, δικό του θέμα και αυτού. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον τόπο. Εμείς λοιπόν ως πολίτες της Ξάνθης έχουμε στοχοποιήσει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και βέβαια σε πολύ καλή συνεργασία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε ζητήματα τα οποία θα βάλουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πρώτα απ' όλα στην κοινωνία της Ξάνθης. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος.